Το καπάρ έχει την έννοια, το κυριολεκτικό νόημα είναι καλύπτω και έχει την έννοια το καπάρ της αντικαταστατικής εξιλέωσης. Έτσι και η ημέρα της εξιλέωσης ονομάζεται Γιόμ Κιπούρ. Ίσως να μην ξέρετε, θα σας πω τι είναι αυτή η ημέρα. Το Γιόμ Κιπούρ ήταν μία ημέρα μέσα σε όλο το χρόνο κατά την οποία ο αρχιερέας έκανε αυτή την αντικαταστατική εξιλέωση για την οποία μιλάμε υπέρ όλου του λαού. Ήταν η μοναδική ημέρα μέσα σε όλο το χρόνο που ο αρχιερέας έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων στο ναό. Και εκεί τι έκανε, ένα από τα τελετουργικά. Ράντιζε το ηλαστήριο με αίμα. Το ηλαστήριο σημαίνει το καπάκι της κιβωτού της Διαθήκης που ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Και αυτό το ηλαστήριο σημαίνει καπάκι. Έτσι, απλά. Έχει το όνομα Καπορέτ. Βλέπετε το καπάρ, το Γιόμ Κιπούρ, το Καπορέτ. Εκεί λοιπόν ράντιζε αυτό το καπάκι που ήταν τοποθετημένο επάνω στην κιβωτό της Διαθήκης. Συμβολικά, αυτή η πράξη, αυτή η τελετουργία, που ήταν, αυτό το καπάκι που ήταν καλυμμένο από αίμα, δημιουργούσε την αντίληψη για τον Ισραηλίτη πως όταν ο Θεός κοιτάει από το θρόνο του προς την κιβωτό της Διαθήκης να δει τις δίκαιες απαιτήσεις του εκπληρωμένες, τις βλέπει διαμέσου του αίματος που καλύπτει τις δίκαιες απαιτήσεις του και έτσι λογίζονται ως εκπληρωμένες. Επίσης την ημέρα αυτή υπήρχε και κάτι άλλο, ο λεγόμενος αποδιοπομπαίος τράγος, ο οποίος συμβόλιζε τι, την αφαίρεση της αμαρτίας. Άρα βλέπετε κάποια οπτικά σύμβολα, κάποιες τελετουργίες, οι οποίες δημιουργούν μία αντίληψη. Έτσι ο Ισραηλίτης καταλαβαίνει πολύ καλά ότι για να καλυφθούν, δηλαδή για να καπάρ, αυτή η λέξη έχει περισσότερο νόημα όπως είδατε, για να καλυφθούν οι αμαρτίες τους έπρεπε να χυθεί αθώο αίμα και άλλος να πάρει την ευθύνη επάνω του. Στην προκειμένη ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος. Όλο αυτό βέβαια συνέβαινε μία φορά το χρόνο. Τι μπορούσε να κάνει όμως όταν αμάρτανε μέσα στην καθημερινότητα το Ισραηλίτης? Δηλαδή αν είναι τώρα Γενάρης ας πούμε και έχει αμαρτήσει 3 Ιανουαρίου και το Γιόμ Κιπούρ είναι 1η Ιανουαρίου ας πούμε, πρέπει να περιμένει όλη τη χρονιά να συσσωρεύσει όλες τις αμαρτίες που θα κάνει για να πάει. Δεν θα μπορεί να ζήσει η συνείδησή του και δεν θα μπορεί να η διαθήκη με το Θεό, να είναι σε ειρήνη με το Θεό. Τι έκανε συνεπώς? Στην καθημερινότητά του για την εξιλέωση της αμαρτίας του προσέφερε, θυσίαζε ένα ζώο στο οποίο έβαζε επάνω του τα χέρια του εξομολογούμενο στην αμαρτία του. Η θυσία αυτή συμβόλιζε δύο πράγματα. Πως για την εξιλέωση, συγχώρηση της αμαρτίας έπρεπε να δοθεί μια αθώα ζωή, να χυθεί αθώο αίμα και η επίθεση των χειρών επάνω στο ζώο σήμαινε τη μετάθεση της ενοχής από εμένα στο ζώο το οποίο θυσιάζονταν. Επομένως, στη συνείδηση του Ισραηλίτη, στη συνείδηση της Ισραηλίτισσας, υπάρχει καθαρά η ιδέα πως η συγχώρεση της αμαρτίας έχει κόστος, το οποίο ήταν θάνατος και μετάθεση της ευθύνης σε κάποιον αθώο. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι που ξέρει ο Ισραηλίτης, ο Θεός ελευθέρωσε και ελευθέρωνε το λαό του από τη δύναμη και την εξουσία της αμαρτίας τους. Αν και αυτό που έπρεπε να κάνει δικαιωματικά ήταν να τους τιμωρήσει και να τους στερήσει τα προνόμια της Διαθήκης. Εφόσον έχουν μια συμφωνία και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις, τι θα έπρεπε να κάνει ο Θεός? Δικαιωματικά. Να εφαρμόσει τις συνέπειες της παράβασης της συμφωνίας που έχουμε. Έτσι είναι και με εμάς όταν κάνουμε ένα συμβόλαιο. Αντιθέτως όμως, τους προσφέρει λύση, τους ελευθερώνει από την αμαρτία και τους ευλογεί, όπως μας λέει στο εδάφιο 4, με το να τους εκλέγει ως δικό του λαό. Βλέπετε, δεν τους απορρίπτει. Λέει, εσείς είστε ο λαός μου. Και τους χορταίνει με κάθε πνευματική ευλογία μέσα στον οίκο του. Τίποτα από όλα αυτά δεν τους όφιλε και μάλιστα έπρεπε να τιμωρηθούν. Ο Θεός όμως, επειδή είναι Θεός χάριτος, τους συγχωρεί, προσφέρει ο ίδιος τη λύση για να λάβουν συγχώρεση, τους εκλέγει ως λαό του, τους αποδέχεται, κάνει εκείνος το βήμα και συνάπτει αυτή την προσωπική σχέση μαζί τους και γι' αυτόν μπορούν εκείνοι, όπως και εμείς σήμερα, να έχουμε σχέση με το Θεό και να προσευχόμαστε σε Αυτόν, ξέροντας ότι μας ακούει. Ο Θεός μας είναι ένας Θεός χάριτος, ο οποίος προσφέρει
λύση για τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, μας ακούει και απαντάει τις προσευχές μας, γιατί μας αγαπάει και προσέξτε, θέλει να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αλλά εάν δεν καταλάβεις ότι ο Θεός είναι Θεός χάριτος, τότε, όπως και ο Τζεφ ίσως σας είπε την προηγούμενη πριν δύο Κυριακές, θα περάσεις όλη τη ζωή σου πάνω σε αυτή τη γη, μέσα στη μιζέρια. Ο Θεός θέλει να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Μας αγαπάει, ακούει, απαντάει τις προσευχές μας. Γιατί είναι Θεός χάριτος. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό του Θεού. Ο οποίος, υπενθυμίζω, το σχέδιο είναι να στεφανώνει το έτος με τα αγαθά του. Συνεχίζουμε στα εδάφια 5 έως 8 να δούμε το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι ότι ο Θεός είναι Θεός θαυμαστός. Διαβάζουμε στο εδάφιο 5 πως οι αποκρίσεις του, οι απαντήσεις στις προσευχές του λαού του θα είναι με τρομερά πράγματα και με δικαιοσύνη. Η φράση αυτή κάνει αναφορά στα θαυμάσια που έκανε ο Θεός όταν ελευθέρωσε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Πράγματα τα οποία έκαναν ακόμα και τους Ισραηλίτες να φοβηθούν και να μην πιστεύουν στα μάτια τους, αν και ο Θεός ενεργούσε για το καλό τους, για τη σωτηρία τους. Ήταν τρομερά με την αίσθηση του τρόμου, έστω και αν ενεργούσε για το καλό τους. Γιατί όταν άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, παραδείγματος χάρη, και τους είπε: Περάστε, προχωρήστε, και έβλεπαν αυτόν τον τοίχο με τα νερά δεξιά και αριστερά, είναι κάτι τρομακτικό. Κι ας είναι για το καλό σου. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή την φρασιολογία ο Ψαλμωδός. Έτσι, επειδή ο Θεός έχει κάνει στο παρελθόν τους όλα αυτά τα θαυμάσια, τον αποκαλούν πώς? Ο Θεός της σωτηρίας τους. Προσέξτε όμως τι λέει παρακάτω, δεν είναι μόνο δικός της Θεός, δεν σώζει μόνο αυτούς, αλλά είναι η ελπίδα όλων των εθνών της γης. Είναι και μπορεί να είναι η ελπίδα όλων των ανθρώπων, αυτό σημαίνει όλων των εθνών της γης, γιατί όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 6, είναι αυτός που στερεώνει τα όρη, δηλαδή αυτός είναι ο μόνος που είναι ισχυρός και ικανός να διατηρεί βιώσιμο το σύμπαν στο οποίο ζούμε. Και στο εδάφιο 7 μας λέει πως είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να κατασυγάσει τη θάλασσα και τα κύματά της, καθώς και το θόρυβο των λαών. Κάτι το οποίο σημαίνει πως όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, όπως φυσικές καταστροφές, τσουνάμι, σεισμοί, πλημμύρες, ανθρωπιστικές κρίσεις, βλέπετε την προσφυγική κρίση την οποία βιώνουμε έντονα αυτή την περίοδο, τρομοκρατικές απειλές, βλέπετε ISIS, όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί να τα λύσει και θα τα λύσει. Μπορεί να τα λύσει γιατί είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και θέλει γιατί είναι Θεός σωτήρας. Επαναλαμβάνω, μπορεί να τα λύσει γιατί είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και θέλει γιατί είναι Θεός σωτήρας. Εάν είσαι σωτήρας, αυτό που θέλεις να κάνεις συνεχόμενα πάντοτε είναι να σώζεις. Τώρα, κάποιοι βλέποντας τον κακό στον κόσμο, αναρωτιούνται γιατί αν υπάρχει ένας παντοδύναμος Θεός, δεν κάνει κάτι ώστε να το σταματήσει και επί τη βάση αυτού του συλλογισμού καταλήγουν στο λάθος συμπέρασμα πως δεν υπάρχει Θεός. Το συμπέρασμα αυτό είναι λάθος, διότι όπως θα δούμε, η αιτία του κακού είμαστε εμείς. Στο εδάφιο 7 διαβάσαμε πως ο Θεός κατασυγάζει τον ήχο της θάλασσας. Η θάλασσα μέσα στη γραφή συμβολίζει το χάος. Αυτό το χάος υπάρχει πού? Πριν το ξεκίνημα της δημιουργίας του κόσμου, όπως διαβάζουμε στη Γένεση, πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 1 έως 2. Πριν τη δημιουργία της γης τι υπάρχει, θυμάστε? Χάος. Όμως μέσα από αυτό το χάος ο Θεός δημιούργησε αυτή την πανέμορφη γη και το υπέροχο σύμπαν μέσα στο οποίο ζούμε. Αυτό έκανε ο Θεός. Τι έκανε όμως ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος αμάρτησε και επαναστάτησε ενάντια στο Θεό και ως αποτέλεσμα επήλθε αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Και ο άνθρωπος κάνοντας τον εαυτό του Θεό επέφερε όλη αυτή τη διαφθορά και την διατάραξη επάνω στη φυσική δημιουργία. Και πάλι χάος δηλαδή. Βλέπουμε συνεπώς πως ο Θεός που μας αγαπάει μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να τον αποκηρύξουμε και να φύγουμε μακριά του. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε όλο αυτό το κακό
στον κόσμο γύρω μας. Γιατί έχοντας διαρρήξει τους δεσμούς της σχέσης μας με τον Δημιουργό Θεό, έχουμε κάνει τον εαυτό μας, τον άνθρωπο Θεό, και με αυτή την αρχή, με αυτή την πεποίθηση, κάνουμε επιλογές ως ανθρωπότητα οι οποίες είναι αυτοκαταστρεπτικές. Μα καλά και ο Θεός όταν μας βλέπει να καταστρεφόμαστε, γιατί δεν επεμβαίνει? Προσέξτε, εάν ο Θεός επενέβαινε άμεσα και βίαια, ξαφνικά, και σταματούσε το κακό, τότε ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα καταργούσε την ελευθερή μας βούληση και τότε θα σταματούσαμε να είμαστε άνθρωποι με την έννοια την οποία το ορίζουμε και το γνωρίζουμε. Συνεπώς, το κακό γύρω μας πρέπει να λειτουργεί ως σημείο το οποίο φανερώνει την αμαρτωλή φύση μας και την ανάγκη επιστροφή μας στο Θεό, και όχι να μας απομακρύνει από το Θεό, ούτε να συμπεραίνουμε εσφαλμένος πως ο Θεός δεν υπάρχει. Και ξέρετε κάτι, η επιστροφή μας στο Θεό ως ανθρωπότητα, αυτό θα είναι και η λύση του κακού. Είμαστε πρόθυμοι όμως να αναλάβουμε τις ευθύνες μας? Ή θα λέμε, οι άλλοι φταίνε, κάτι άλλο φταίει, αποφεύγοντας έτσι να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα? Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, γιατί για να επιστρέψουμε στο Θεό, αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε το εξής. Όλοι μας. Χρειάζεται να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να πιστέψουμε στο Χριστό, ο οποίος πέθανε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, πληρώνοντας την ποινή της δικής μας αμαρτίας. Κάνοντας το αυτό, ο Θεός θα μας συγχωρήσει, θα μας δεχθεί και θα αποκαταστήσει, προσέξτε, πλήρως τη σχέση μας μαζί Του. Το ερώτημα δεν είναι φιλοσοφικό. Το ερώτημα είναι ερώτημα θέλησης. Δεν είναι αν αυτό ισχύει και αν ο Θεός είναι έτσι και αν η κατάσταση και το κακό είναι έτσι. Το ερώτημα είναι, θέλουμε? Θέλεις? Συνεχίζοντας, θα ήθελα να δούμε εν συντομία τη σημασία της φράσης «κατασιγάζει τη θάλασσα ο Θεός» μέσα στο πλαίσιο του λαού Ισραήλ. Άλλο για μας, κατασιγάζει τη θάλασσα, μπορεί να έχουμε την εικόνα στο μυαλό μας, ίσως πάει το μυαλό μας άμα διαβάζουμε τη βίβλο μας κατευθείαν στον Ιησού με τους μαθητές, είναι η θάλασσα και λέει «σιώπα ησύχασον» κτλ. Όμως μέσα στο πλαίσιο του αρχαίου Ισραήλ, τι σημαίνει αυτή η φράση? Ο Ισραήλ ήταν περιτριγυρισμένος, συνόρευε δηλαδή, από ειδωλολατρικούς λαούς. Και έτσι ο σκοπός της φράσης «κατασιγάζει τη θάλασσα» είναι μια πολεμική απολογητική προς τις κοσμογονίες εκείνων των λαών. Κοσμογονία είναι η άποψη, η θεωρία για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Θα καταλάβετε γιατί. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την μεσοποταμιακή ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, το Ενούμα Ελής, ο Μαρντούκ, ο Θεός, πολεμάει με την Τιαμάρ, θεά των πρωταρχικών πρωτόγονων νερών, την οποία και κατατροπώνει. Στη συνέχεια, τι έκανε? Τεμάχησε το σώμα της στα δύο, και από το ένα τμήμα δημιούργησε τη γη και από το άλλο τμήμα τον ουράνιο θόλο, αποτρέποντας έτσι τα άνω ύδατα να την πλημμυρίσουν. Αυτή είναι η θεωρία της για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Είναι λαοί γύρω από τον Ισραήλ και έχουν κάποιες διαφορές, σαφώς, αλλά πιστεύουν σε κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πως για τα θρησκευτικά συστήματα των γύρω από τον Ισραήλ λαών, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν και να έχουν προσωπική σχέση με έναν Θεό, πολύ Θεοί, ούτε υπήρχε κάποιο αντικειμενικό μέτρο και κανόνας έξω από τους εαυτούς τους, ώστε να ξέρουν πως να σχετίζονται με τον Θεό. Αν για παράδειγμα υπήρχε ξηρασία, αυτό ίσως οφείλονταν στο ότι ο Μαρντούκ τσαντίστηκε με την Τιαμάρ, τη χτύπησε, αυτή δεν είναι καλά, είναι στο κρεβάτι, άρα λοιπόν αυτή είναι η θεά των νερών, δεν βρέχει και γι' αυτό έχουμε ξηρασία. Ξέρετε, κάπως έτσι έμοιαζε η αντίληψη περί Θεού, Θεών στην προκειμένη, τον γύρω από τον Ισραήλ λαών. Σήμερα οι άνθρωποι θεωρούν ιστορίες σαν και αυτές αστείες και πρωτόγονες. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχουν φίλοι μας, αγαπητοί, και γνωστοί και άγνωστοι, άθεοι και νατουραλιστές, οι οποίοι πιστεύουν πως η ζωή στο σύμπαν ξεκίνησε και υπάρχει χάριν συμπτώσεων. Υπήρξε ένας πρώτος απλός, μονοκύτταρος οργανισμός, ο οποίος εξελίχθηκε σε πιο πολύπλοκο, πολυκύτταρο οργανισμό και σιγά σιγά με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, αυτό το μικρόφωνο 4 φορές το έχω χτυπήσει, και σιγά σιγά με την πάροδο των ετών εξελίχθηκαν τα διάφορα είδη,
των ζώων, των ψαριών και ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, από εκείνο το πίθηκο, το συγκεκριμένο, έτσι, όπως τον λένε. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα, έτσι, τι είναι πίσω από αυτό. Προσέξτε, βάσει αυτής της κοσμοθεωρίας, εμείς και τα πάντα γύρω μας οφείλονται σε μια σειρά τυχαίων βιολογικών μεταλλάξεων. Τυχαίων, γιατί το πώς ξεκίνησε η ζωή, κανένας επιστήμονας δεν είναι σε θέση να απαντήσει. Ακόμα και αυτός που θα σου πει ότι υπήρχε εκεί μια αρχαίγονη σούπα που ήταν ο μονοκύτταρος οργανισμός, okay, και σε ρωτάω, πώς υπήρξε, γιατί υπήρξε αυτός ο οργανισμός. Είναι ένα τεράστιο φιλοσοφικό ερώτημα, το οποίο τοποθετείται κάπως έτσι. Γιατί να υπάρχει κάτι και αντί να μην υπάρχει τίποτα. Γιατί να υπάρχει κάτι, αντί να μην υπάρχει. Αυτό λέει το ερώτημα. Γιατί να υπάρξει ζωή και αυτός ο μονοκύτταρος οργανισμός. Σίγουρα, επιστήμονας δεν μπορεί να απαντήσει βάσει των μεθόδων της επιστήμης, της παρατήρησης και του πειράματος, θα πρέπει να καταφύγει σε φιλοσοφικά επιχειρήματα ή να δημιουργήσει τη δική του πίστη. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, δεν είναι σε θέση να απαντήσει. Τώρα θα σας ρωτήσω, μήπως παρατηρείτε κάποια σύνδεση, κάποια ομοιότητα της κοσμοθεωρίας αυτής με την κοσμογονία της Μεσοποταμίας που είπαμε για τον Μαρντούκ και την Τιαμάτ? Στη μία περίπτωση, με τους θεούς, συμβαίνει ό,τι συμβαίνει γύρω μας οφείλεται στις μάχες μεταξύ θεών, στα καπρίτσια των θεών και οτιδήποτε θέλησαν οι θεοί να κάνουν. Ενώ στην άλλη περίπτωση όλα οφείλονται σε ένα τυφλό σύστημα φυσικής επιλογής. Οπότε, ποιο είναι το νόημα στη ζωή, αν όλα υπάρχουν κατά τύχη? Να φάμε και να πιούμε και να καλοπεράσουμε, γιατί θα πεθάνουμε? Για πολλούς έτσι είναι, ενώ για άλλους λίγο πιο διαβασμένους θεωρούν πως το νόημα είναι να κάνουν κάτι σπουδαίο για την ανθρωπότητα. Ξέρετε, αυτό είναι μεγάλο θέμα και μπορούμε να συζητάμε αρκετή ώρα, όμως θέλω να σου πω πως όταν ζεις με αυτή την πίστη, διότι περί πίστεως πρόκειται, δεν έχεις αποδείξεις γι' αυτό κάτι περισσότερο, τότε θα είσαι συνεχώς ζώντας με αυτή την πίστη, με αυτή την κοσμοθεωρία, θα είσαι συνεχώς συνειδητά ή ασυνείδητα απειλούμενος από το θάνατο. Και ξανατονίζω, συνειδητά ή ασυνείδητα. Μπορεί εμένα να μου πεις, δεν φοβάμαι το θάνατο, δεν με νοιάζουν αυτά, δεν σκιάζομαι εγώ. Εντάξει, ασυνείδητα όμως σε τρομάζει αυτό. Και μάλιστα, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, ξέρεις ότι το τέλος σου έρχεται. Και μάλιστα δεν ξέρεις πότε θα είναι αυτό το τέλος. Άρα αυτό που αναζητάς στο βάθος της ύπαρξής σου, να είσαι χαρούμενος και να απολαμβάνεις, πάντοτε θα σου ξεγλιστράει μέσα από τα χέρια. Και εσύ θα μένεις με μια πικρή γεύση απογοήτευσης και απελπισίας, γιατί ξέρεις ότι όλα τελειώνουν σύντομα. Όλα υπήρξαν τυχαία, όλα τελειώνουν. Εκεί οδηγεί μια τέτοια πίστη. Σύμφωνα με τη Γραφή όμως από την άλλη μεριά, ο Θεός δημιούργησε εμάς και τη γη με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει νόημα η ζωή μας, να απολαμβάνουμε τη γη και τους καρπούς της, να χαιρόμαστε, να αγαπάμε, να δημιουργούμε, να παράγουμε, να προοδεύουμε. Προσέξτε τι λέει στο 8β, χαροποιείς τα σαρχάς της αυγής και της εσπέρας. Και αυτή είναι μια φράση που μιλάει, ας πούμε, για τη Δύση και την Ανατολή, σημαίνει όλο τον κόσμο. Προσέξτε τώρα, ο ιερός συγγραφέας, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, γράφει και επιλέγει αυτή τη λέξη να την προσαρτήσει στο Θεό, ότι τι κάνει ο Θεός, χαροποιεί την αυγή και την εσπέρα, όλο τον κόσμο, που λέει πολλά για το χαρακτήρα του Θεού. Και εκτός αυτού, τι άλλο κάνει ο Θεός από το να χαροποιεί? Θυσίασε τον Υιό του το μονογενή, ώστε να λάβουμε την αιώνια ζωή στην παρουσία του. Έτσι λοιπόν, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή και ούτε είμαστε έρμεα πρόσωπων δυνάμεων της φύσης. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και ξέρουμε που πηγαίνουμε. Έως αυτού του σημείου έχουμε δει δύο χαρακτηριστικά του Θεού μέσα από τον Ψαλμό 65. Έχουμε δει ότι ο Θεός είναι Θεός χάριτος και είναι ένας Θεός θαυμαστός. Και έτσι θα συνεχίσουμε στο τρίτο σημείο, εδάφια 9 έως 13, να δούμε το τρίτο χαρακτηριστικό. Ο Θεός είναι καλός. Στην κίνηση του ψαλμού, η φράση του εδαφίου 9 «Επισκέπτεσαι τη γη» είναι το αντίστοιχο του εδαφίου 2 «Εσύ που ακούς προσευχές» και του εδαφίου 5
«Εσύ μας έσωσες, ο Θεός της σωτηρίας». Δηλαδή βλέπουμε, εσύ που ακούς προσευχές, ο Θεός της σωτηρίας επισκέπτεσαι τη γη. Συνεπώς βλέπουμε πως ο λαός Ισραήλ, ενώ βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, πήγε να προσευχηθεί στο Θεό, το οποίος είναι συγχωρετικός, ο οποίος άκουσε και απάντησε τις προσευχές του λαού του, και έκανε θαυμάσιες πράξεις ώστε να τους σώσει. Και στα εδάφια 9 έως 11 βλέπουμε τον πλούτο της καλοσύνης του Θεού. Προσέξτε όλες αυτές οι λέξεις, όλα αυτά τα νοήματα εκεί. Επισκέπτεται τη γη τους και την υπερπλουτίζει. Εδάφιο 9. Την καθαρίζει, την περιποιείται, την καθιστά γόνιμη, την ευλογεί. Και με αυτόν τον τρόπο στεφανώνει το έτος με τα αγαθά του. Και σε αυτό το σημείο, επειδή θα αναφέρω αυτή τη λέξη ξανά, θέλω να δώσουμε λίγο τον ορισμό της λέξης ευλογία. Η λέξη ευλογία έχει τουλάχιστον πέντε διαφορετικά νοήματα. Όπως χρησιμοποιείται στον ψαλμό και όπως τη χρησιμοποιώ εγώ, για να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό σας, γιατί είναι ένας όρος καμιά φορά που λέμε «Ο Θεός να σε ευλογεί». Αν σε ρωτήσω τι εννοείς, θα προσπαθήσεις να μου εξηγήσεις τι εννοείς. Οπότε είναι ο ορισμός της λέξης αυτής, για να μην υπάρχει ασάφεια καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού. Η ευλογία εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι το χειροπιαστό. Είναι κάποιο προνόμιο, κάποιο όφελος. Δηλαδή είναι το καλό αποτέλεσμα. Ο καρπός της γης δηλαδή. Με άλλα λόγια, το αγαθό. Όταν ο Θεός λέει ευλογείς τη γη και στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου, σημαίνει το ένα και το αυτό. Άρα ευλογία δεν είναι κάτι μεταφυσικό, κάτι πνευματικό, είναι κάτι χειροπιαστό, είναι το αγαθό. Κάτι που ο Θεός δίνει. Μπορεί να είναι ρούχα, φαγητό, οτιδήποτε. Συνεχίζοντας, βλέπουμε ότι η έμφαση στα εδάφια 9 έως 10 είναι στο νερό και την αυθονία της καλά ποτισμένης γης. Το νερό αυτό όμως, η ευλογία αυτή, δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν, αλλά προέρχεται από πού? Από το ποτάμι του Θεού, λέει στο εδάφιο 9. Στοιχείο το οποίο μας δείχνει πως ο Θεός νοιάζεται και για την καθημερινότητα. Νοιάζεται για την καρποφορία της γης, γιατί νοιάζεται για το τι θα τρώνε, με τι θα ντύνονται και γενικά πώς θα καλύπτονται οι βασικές τους ανάγκες. Δεν ευλογεί μόνο πνευματικά όπως διαβάσαμε στα εδάφια 1 έως 4, δηλαδή τους συγχωρεί, τους αποδέχεται, τους αναγνωρίζει ως λαό του, έχει αυτή την προσωπική σχέση μαζί τους, ακούει και απαντάει τις προσευχές τους, οι πνευματικές ευλογίες που διαβάσαμε στην αρχή, αλλά ευλογεί και υλικά. Ο Θεός, αδελφοί, μην το ξεχνάμε, φροντίζει και νοιάζεται για το φαγητό μας, για το ντύσιμό μας, καθώς και για τις όποιες ανάγκες μας. Δεν είναι λιγότερο πνευματικό να ανησυχούμε για αυτά και να προσευχόμαστε στο Θεό για αυτά? Και αν αμφιβάλλετε γι' αυτό, διαβάστε το Πάτερ ημών και δώσει σημασίμερο τον Άρτον ημών των Επιούσιων. Νοιάζεται. Μάλιστα, όπως βλέπουμε στον ψαλμό, η περιγραφή της ευλογίας του Θεού, δηλαδή η κάλυψη των αναγκών και ό,τι αυτό συνεπάγεται, δίνεται με τη φράση του εδαφίου 11β. Προσέξτε την έμφαση, έτσι μιλάμε για πλήθος, για πλούτο. «Τα ίχνη σου σταλάζουσι πάχος». Φράση η οποία σημαίνει αυθονία. Οι παιδιάδες ξεχυλίζουν από σιτάρι και πρόβατα. Μετά την ξηρασία, ο Θεός με τις ευλογίες του, με την επίσκεψή του, δίνει ζωή και μάλιστα ζωή εν αυθονία. Σκεφτείτε, ξηρασία, σκασμένη η γη, ερημιά. Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι και απελπισμένοι και ξαφνικά βλέπουν τη γη να έχει νερό, να βλασταίνει, να καλύπτεται από το σιτάρι, τα πρόβατα να είναι εκεί να βόσκουν και οι αγελάδες και όλα τα κτίνη και οι άνθρωποι να χαίρονται και να εφραίνονται. Σαν να κερδίζει κάποιος το λαχείο, θα λέγαμε. Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά φαντάζομαι. Γι' αυτό ακόμα και οι παιδιάδες μας, λέει στο εδάφιο 11, και όλη η φύση χαίρεται και δοξάζει το Δημιουργό. Πώς? Παράγοντας καρπό. Δεν έχουν στόμα να πούν δόξα σε σένα, αλλά δοξάζουν τον Θεό μέσα από την αυθονία του καρπού που φέρνουν. Σκεφτείτε για μια στιγμή τι σήμαινε αυτό για τους Ισραηλίτες. Θα έχουν τροφή, θα εμπορευθούν, θα κερδίσουν χρήματα, θα δώσουν σε εκείνους που δεν έχουν. Και θα έχουν ειρήνη απολαμβάνοντας ο ένας την παρουσία του άλλου ως λαός, γιατί δεν έχουν πλέον αυτό το πρόβλημα των βασικών βιωτικών αναγκών. Και θα απολαμβάνουν ένας στη συντροφιά του άλλου κάτω από την πρόνοια και μέσα στην παρουσία του Θεού.
Εμείς, τώρα, οι σύγχρονοι εντός εισαγωγικών Ισραηλίτες, πιστεύουμε ότι ο Θεός που ακούει προσευχές είναι ικανός να μας ευλογήσει και εμάς με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύουμε πως μπορεί ως εκκλησία να μας ευλογήσει και να μας χρησιμοποιήσει ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Να το γνωρίσουν δηλαδή και άλλοι, ώστε να πηγαίνουν και εκείνοι σε αυτόν να προσευχηθούν, σε εκείνον που ακούει προσευχές και είναι η ελπίδα όλων των εθνών της γης. Αν το πιστεύουμε, τότε ας προσευχόμαστε ένθερμα και ας ζητάμε από το Θεό να μας φωτίζει και να μας οδηγεί σε εκείνους που τον αναζητούν. Ας το ζητάμε, γιατί είναι ο Θεός που ακούει προσευχές. Να θυμάστε όμως πως όποιες προσπάθειες και αν κάνουμε ως εκκλησία, δεν θα δούμε τη γη μας να καρποφορεί εάν ο Θεός δεν επισκεφθεί τη γη μας. Και ξέρουμε με βεβαιότητα όμως ότι θα μας επισκεφθεί. Θέλει και μπορεί. Γιατί είναι Θεός χάριτος. Είναι Θεός θαυμαστός, έχει τους τρόπους. Και είναι Θεός καλός, νοιάζεται για όλους. Και είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος στεφανώνει τη χρονιά με τα αγαθά του. Τίποτα όμως δεν γίνεται αυτόματα. Ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει το μέρος του. Κάπου πρέπει να έρθει και το δικό μας μέρος. Ναι, ο Θεός θα το κάνει και μπορεί και θέλει, αλλά θέλει να το κάνουμε όλοι μαζί ως ο λαός του. Προσωπικά με πίστη σας λέω πως ο Θεός έχει πολλή δουλειά για μας και τόσο καρπό που δεν θα έχουμε χώρο να βάλουμε τις ευλογίες του. Ξέρετε, η πίστη μου αυτή πηγάζει από τα λόγια του Κυρίου στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ένα το κεφάλαιο, όπου λέει, δεν είναι στο PowerPoint, αλλά θα σας το διαβάσω. Τότε λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ο λίγη». Και για να προλάβω κάποιες σκέψεις, πρέπει, λέει, γι' αυτό λέει, να ζητάτε και παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες εις το θερισμόν αυτού. Και εργάτες είμαστε όλοι μας. Άλλοι στην εκκλησία περισσότερο, αλλά ο καθένας μας μέσα στην καθημερινότητά του εκεί που είναι. Ο Θεός στεφανώνει το έτος με τα αγαθά του και αυτά δεν είναι ευχολόγια. Δεν είμαι εδώ για να πω κάποια λόγια για να νιώσουν μερικοί καλά. Εντάξει, ο Θεός θα φροντίσει. Όχι. Είναι αυτός, πίστεψέ το, το λέει. Είναι Θεός χάριτος, Θεός θαυμαστός, Θεός καλός. Και στεφανώνει το έτος με τις ακόλουθες ευλογίες. Ακούει και απαντάει τις προσευχές μας. Μας εκλέγει να είμαστε λαός του. Δεν μας απορρίπτει ποτέ. Και μας έχει μέσα στην εκκλησία του όπου απολαμβάνουμε την παρουσία του και ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Απολαμβάνουμε την ειρήνη του, τη χαρά του, προστατεύει τη γη μας. Αναχαιτίζει και συγκρατεί το κακό το οποίο συμβαίνει γύρω μας. Και μας παρέχει όλα όσα έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε. Έτσι λοιπόν, όποια και αν είναι η ανησυχία σου, όποια και αν είναι η ασθεναχώρια σου, όποια και αν είναι η ασθένειά σου, όποιο και να είναι το έτοιμά σου, ο Θεός θέλει και μπορεί να στεφανώσει και να στεφανώνει τη χρονιά σου, το έτος το οποίο διανύουμε, με τα αγαθά του. Γι' αυτό πήγαινε σε αυτόν και προσευχήσου, γιατί εκείνος σε ακούει και σε αγαπάει. Βέβαια, πώς μπορούμε να περιμένουμε να μας ευλογήσει και πώς μπορούμε καν να τον πλησιάσουμε καθώς αυτός είναι Άγιος, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Την ξέρετε την απάντηση στο πρόβλημα αυτό? Ο μόνος τρόπος ασφαλώς είναι με το να τον δεχθούμε, βασικά να δεχθούμε εκείνον, το έργο που έχει κάνει για μας ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για να μπορούμε και εμείς όπως και εκείνος να λάβουμε την αιώνια ζωή μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός έκανε την αρχή. Ας αφήσουμε λοιπόν, ας επιτρέψουμε, αν θέλετε, το Θεό να στεφανώνει τη χρονιά μας με τα αγαθά Του, τα οποία φτάνουν σε εμάς μέσω και χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.